το Spider-Man. Εγώ λέω, άμα δεν είσαι εδώ για να δουλέψεις να κάνεις μόνο TikTok, άσε το να πιω καλύτερα, λέω. Χρόνια πολλά. Θα μου πείτε λίγο υπερβολική όμως, δεν με νοιάζει. Γεια στην Πετρόφ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι στο κανάλι μας. Όπως βλέπετε και από τον τίτλο, σήμερα είναι το πάρτι μας. Εδώ έχουμε φέρει το τραπέζι, συνήθως κάθε χρόνο το βάζαμε εδώ, αλλά όταν τραβούσα βίντεο, φωτισμός από το παράθυρο στην κάμερα φαινόταν πολύ χάλια και δεν φαινόταν καθόλου το ντέκο. Θα στολίσουμε. Το θέμα μας θα είναι Spider-Man. Έχω καθαρίσει όλο το σπίτι, γυαλίζει, μου μένει μόνο να ετοιμάσω τα φαγητά. Έκανα και το μαλλί μου μπουκλα, ακόμα δεν βάφτηκα. Και να πάμε να ξεκινήσουμε μαζί με τη διακόσμηση. Στολίσουμε. Ναι. Και να φουσκώσουμε και τα μπαλόνια. Ναι. Σήμερα θα πάει και ο Πέτρο να πάρει και την τούρτα. Ναι. Τι τούρτα. Spider-Man. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, όλα τα deco και αυτά τα παίρνω από balloon.gr και τους έχω full εμπιστοσύνη, είναι ελληνικό site. Λέω θα κάνω party με θέμα αυτό, φέτος Spider-Man, και απλά μου στέλνουν, δεν διαλέγω καν, είμαι σίγουρη, τους έχω full εμπιστοσύνη. Να σας πω ότι στο Instagram θα ανεβεί και ένας διαγωνισμός όπου μία τυχερή θα κερδίσει, όπως εμείς αυτά εδώ, έτσι θα κερδίσει και η τυχερή είτε για δικό της πάρτι, είτε για παιδικό πάρτι, για ό,τι θέλετε. Και το link από το balloon.gr θα σας το αφήσω κάτω στην περιγραφή. Ξεκινάμε! Ναι! Τι θα κάνουμε? Have a party! Πήρα και helium. Ήλιουμ, όχι, helium είναι στα γερμανικά, ελληνικά, ήλιο, πήρα και helium για να φουσκώσουμε τα μπαλόνια, γιατί την προηγούμενη φορά για δύο μπαλόνια που είχαμε πάει να τα φουσκώσει, να τα φουσκώσουμε σε ένα μαγαζί, κόστιζε 50 ευρώ. Ενώ τώρα πήρε το χέλιουμ ολόκληρη φιάλα 20 ευρώ. Πώς τα βρίσκω όλα. Γιατί με τον Πέτα κολλήσαμε μέχρι στιγμής αυτά εδώ. Με κόλλα. Με κόλλα, γιατί δεν ξέρω πού να το βάλω. Και ο Πέτα έκανε αυτή εδώ την πατέντα. Το κόλλησε, το έδεσε έτσι εκεί. Τέλεια, δε. Εντάξει, ωραίο. Και δείτε, έγραψαν και το όνομα, Τέοντορ Σάββας. Δεν έχει κάτι μέσα μου, ρε. Έχει, βρε. Okay. Πρώτο αυτό, το τεσσάρι. Έλα, το τεσσάρι. Να κόψε τα μιλά στο παιδί. Όχι. Αχ, βγαίνει ο αέρας. Πού? Πρέπει να σε κάνω. Πάρε το κουτί. Περίμενε, κράτε λίγο. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε κάτι άλλο. Πού το κουτί? Εκεί. Δεν έχει οδηγίες. Σύκοψα. Ωχ, κατάλαβα. Δεν θα μπορούμε ούτε καν να το σκώσουμε. Βρήκαμε τη λύση. Να το τον πρώτο, το μπαλονάκι. Απλά ήταν χαλασμένο αυτό εδώ. Τουλάχιστον τα τρία να φουσκώσουμε. Oh yeah! Τελείωσε, αλλά κράτησε για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μπαλόνια. Καλά είναι. Η ώρα είναι μία, έχω 2 ώρες ακόμη. Μέχρι στιγμής βάλαμε έτσι εδώ το τραπέζι. Μένει να ετοιμάσω όλα τα φαγητά. Εδώ έχουμε τα μπαλόνια, στο παιδικό έχουμε κι άλλα. Εδώ κρέμασα αυτό εδώ του Batman. Spider-Man. Και εσένα πρέπει να σε ετοιμάσω. Ακόμα με μπιτσάμες είμαστε εκεί δύο. So cute. So cute. Wow! Για να σε δω. Είσαι κούκλα. Κούκλα. Το στόμα σου πρέπει να σκουπίσεις. Έκανα μερικά πιτσάκια, τώρα έχω ξεκινήσει να κόβω τις πιπεριές γιατί θα φτιάξω μακαρονοσαλάτα. Και φτεδάκια είναι μέσα στο φούρνο. Στη συνέχεια θα συνεχίσω με τα wraps γιατί η ώρα είναι 2 και εγώ ακόμα δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Οι άλλοι έχουν πάει να πάρουν την τούρτα. Λογικά σε λίγο θα είναι εδώ και τότε θα σας δείξω και την τούρτα. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα του την έδωσαν βασικά την τούρτα, επειδή η κοπέλα δεν μας είχε δώσει ούτε απόδειξη. Τι έγινε?
Τώρα δεν έχουμε τούρτα. Έχουμε. Τι? Όπως Παναήρια εκεί έκανα. Κάτσε, αυτή αφού μας είπε αύριο να την πάρουμε στις μία. Ναι. Ναι. Όμως, εγώ λέω, αυτή την κοπέλα είναι. Εγώ λέω, άμα δεν είσαι εδώ για να δουλέψεις, να κάνεις μόνο TikTok, άσε το να πιο καλύτερα, λέω. Εμείς ήρθαμε με την νέκρα μου και λέω, είπας, Παρασκευή μπορούμε να το πάρουμε, ερχόμουνα, τώρα περιμένω μισή ώρα, επειδή ήταν μία ώρα, λέω, τι γίνεται, ρε. Και τι? Έκανα Παναήρι. Χαμός. Χαμός, Παναήρι, ήρθε μαμά της, μπαμπά της και λέω, τι είναι αυτό, λέω, ρε. Και τι, σου είπαν συγγνώμη τουλάχιστον? Ναι, μου είπαν. Λέω, δεν γίνεται έτσι, ρε. Εμείς ήρθαμε, πληρώνουμε 65 ευρώ για την τούρτα. Δεν είναι πολύ, δεν είναι και λίγο, όμως τα περιμένουμε. Ναι. Έχουμε ένα σουρλό παιδιά σπίτι, λέω. Περιμένουμε την τούρτα. Τελικά, έχουμε την τούρτα. Έχουμε την τούρτα. Okay. Και λέω, και μου λέει η κόρη σου, για 6 είναι την τούρτα. Τι για 6, ρε! Ναι, και λέω, τι μου δείχνεις αυτό το χαρτί. Εσύ δεν ξέρεις ποιο ντάτο ήταν προχτές, γι' αυτό το έγραψες 6. Εμείς λέγαμε Παρασκευή να είναι έτοιμη, Σάββατο μπορούμε να την πάρουμε. Ναι. Και Παρασκευή και Σάββατο μπορούμε. Μας κάνεις χαζής, λέω. Ωραία. Αυτά. Πάρω μαμά σου και έρχομαι, άντε. Okay, άντε, τσάω. Πω, πάλι καλά δεν πήγα εγώ. Πάλι καλά δεν πήγα εγώ. Γιατί άμα πήγαινα εγώ εκεί και δεν έκανα φασαρία, δεν θα είχαμε τούρτα τώρα. Πω, φίλε. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Έλεος. Έλεος. Είμαι έτοιμη. Έχω βάλει το φορματάκι μου. Και θα σας το δείξω. Θα μου πείτε λίγο υπερβολική όμως. Δεν με νοιάζει. Άμα δεν το βάλω τώρα στο πάρτι του γιού μου, τότε πω. Τελικά άλλαξα. Να σας δείξω τι ετοιμασά, μερικά πιτσάκια. Εδώ κεφτεδάκια, έβαλα λίγα ρομαντάκια. Εδώ ένα ράψ, hot dogs και μακαρονσαλάτα. Να σας δείξω και την τούρτα μας, που έγινε φασαρία πάλι σήμερα. Είτε νούμερο 4. Εν τω μεταξύ, εγώ θυμάμαι άλλη να διαλέξαμε που να ήταν μπλε και κόκκινη, αλλά εντάξει. Χρόνια πολλά. Είναι κουνούγιο και ζω πατάει. Τι είναι? Βάζουμε εδώ καφές, έτσι. Για βάλε και τα γυαλιά σου. Το πήρες δώρο για τα γενέθλια σου? Ναι, το πήρε. Έτσι είναι. Η Ντόμπι. Ναι. Είστε έτοιμοι? Ένα λεπτό. Πασάς όλα τα κορίτσια. Έλα στη μέση, κάτσε. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bravo. Ahí te veo. Shut up, Pepi. Ahí, Pepi. Ahí. Ole, Marci. Barça, bravo.
Οι καλεσμένοι μας έφυγαν οι περισσότεροι, έχει μείνει μόνο η Ειρήνη. Καθόμαστε εδώ στην κουζίνα, εγώ, η Ειρήνη και ο Πέτερ, μιλάμε. Τα παιδιά μέσα βλέπουν μία ταινία. Εδώ χαλαρά. Αν και δεν κάναμε και κάτι, απλά καθόμασταν. Ήταν σαν να μην είχαμε πάρτι. Τα παιδιά ούτε φώναζαν, ούτε τίποτα. Υπήρχε ηρεμία στο σπίτι. Αυτά. Αυτό ήταν και το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά πολλά. Πολλά πολλά. Φιλάκια. It's a little bit crazy, you're so